γεμάτο γήπεδο Καραϊσκάκη και ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Όφη. Η είσοδος των δύο ομάδων και μια εξαιρετική εικόνα από τις ξέδρες του γήπεδου του Ολυμπιακού. Πρώτη καλή στιγμή και η μπάλα στα δίχτυα μόλις το 6ο λεπτό με τον Σέζαρ ύστερα την εκτέλεση φάουλ του Γκαλέτη. Στη σύγχυση της άμυνας του Όφη βρέθηκε σε κέρια θέση ο Βραζιλιάνος και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πιστοποιώντας ότι όταν ανεβαίνει στην επίθεση είναι πάντα πολύ επικίνδυνος. Όφη όμως θα καταφέρει να απαντήσει πάρα πολύ γρήγορα με τον αμαρκάριστο στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού Σφακιανάκη, ο οποίος θα πανηγυρίσει έξαλα το 1-1 για τους κριτικούς. Και πάλι τον γκολ, έμεινε εντελώς μόνος του στην καρδιά της άμυνας απέναντι τον Νικοπολίδη. Από εκεί πέρα όμως ο Ολυμπιακός ξεδιπλώθηκε στο γήπεδο και έδωσε πάρα πολύ σπουδαίο θέαμα στους φίλους του. Καταπληκτικό δεύτερο γκολ με τον Λουά Λουά και τις γνωστές κολοτούμπες. Από τον Λεντέσμα η μπάλα στον Τζόρτζεβιτς, από εκείνον στον Λουά Λουά, ο οποίος πολύ έξυπνα για να μην βγει σε θέση offside είχε μείνει ακίνητος, πρόλαβε να καλύψει τα μέτρα και με καρφωτή κεφαλιά να κάνει το 2-1 για τον Ολυμπιακό. Εδώ και οι κολοτούμπες. Αμέσως μετά Λεμονή ζήτησε να μην ξαναγίνει κάτι παρόμοιο. Εξαιρετική κούρσα από τον Γκαλέτη απέναντι από τον τερματοφύλακα του Όφη, γυρίζει τον Κοβάσεβιτς, εκείνος θα πετύχει το πρώτο του γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα κάνει το 3-1 για τον Ολυμπιακό. Εξαιρετική πάσα από τον Στολτίδη στον Γκαλέτη που ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού. Εκείνος γύρισε ενώ θα μπορούσε να έχει τελειώσει και μόνος του τη φάση στον Κοβάσεβιτς. Ψύχρεμο πλασέ. Ένα ακόμη γκολ για τον Ολυμπιακό. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία στο 32. Ο Σφακιανάκης θα σουτάρει. Ο Νικοπολίδης απομακρύνει και τέτοια ευκαιρία χάνει ο Πόποβιτς. Μένοντας έτσι το 3-1. 38ο λεπτό και πάλι από τον Γκαλέτη. Μπάλα στον Κοβάσεβιτς, από εκεί στον Λουαλουά. Εκείνος θα πλασάρει εξαιρετικά και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Και υπακούοντας τον προπονητή του δεν κάνει κολοτούμπες. Τέταρτο γκολ για τον Ολυμπιακό και αυτό ξεκινάει από τον Γκαλέτη. Αλλά και αυτό έχει εξαιρετικούς συνδυασμούς για τους Ερυθρολεύκους και τον Λουά Λουά να στέλνει για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα. Λίγο πριν το φινάλε ο Ολυμπιακός θα πετύχει και πέμπτο γκολ και πάλι από τον Γκαλέτη σέντρα ο Κοβάσεβιτς στην κεφαλιά, 5-1 μέσα σε αποθέωση από τους 25.000 φίλους του Ολυμπιακού. Εξαιρετική η σέντρα από τον Αργεντίνο, γυριστή κεφαλιά από τον Κοβάσεβιτς, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Λεντέσμα αλλάζει για τον Λουά Λουά, ο οποίος θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το σουτ, απομακρύνει την μπάλα τερματοφύλακας του Όφη, το σουτ από τον το Ρωσίδη. Η μπάλα, σύμφωνα με τον παίκτη του Ολυμπιακού, έχει βρει στο χέρι των αμυντικών. Για να δούμε εδώ και πάλι. Η μπάλα φαίνεται ότι βρίσκει και αλλάζει πορεία στο χέρι του αμυντικού του Όφη. Ο Ολυμπιακός με τον Κοβάσεβιτς θα χάσει άλλη μια καλή ευκαιρία να πετύχει ένα έκτο γκολ. Ο Γκαλέτη θα συνεχίσει τη φάση. Ο Λεντέσμα το σούτ την μπάλα πολύ ψηλά out. Στο 51 αυτή η ευκαιρία. Στο 58 άλλη μια με τον Κωνσταντίνου να μην μπορεί να πλασάρει καλά. Κωνσταντίνου που επέστρεψε στην 11η του Ολυμπιακού ως αλλαγή. Καταπληκτική σέντρα από τον Λουά Λουά. Καρφωτή κεφαλιά από τον Κωνσταντίνου έξω. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Καταιγιστικός και στο δεύτερο μέρος, ο Λουαλουά παίρνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Θα περάσει για τον Μάρκο Νέ, που και αυτός μπήκε στο παιχνίδι από τον Τάκη Λεμονή. Το πλασέ του τελευταίου βλέπει τον τερματοφύλακα του Όφη να απομακρύνει την μπάλα. Όφη μετά από πολλή ώρα θα πατήσει περιοχή. Καλή ευκαιρία με το Σφακιανάκη μπάλα έξω. Στο 71 η φάση για τους κριτικούς. Εξαιρετική σέντρα και πάλι από τον Γκαλέτη. Θα απομακρύνει ο Σφακιανάκης. Ο Στολτίδης, ο Κωνσταντίνου, ο Τζόρτζεβιτς στο σουτ, την μπάλα στα δίχτυα, 6-1 για τον Ολυμπιακό. Χαμόγελα από τους Ερυθρολεύκους. Χάρισαν στον κόσμο τους αυτό που ήθελαν πριν από το μάτς. Πολλά γκολ και θέαμα. Αποθέωση Γκαλέτη που αφήνει τη θέση του στον Νούνιες από 25.000 θεατές. Ο Τζόρτζεβιτς στο κόρνερ, ο Κωνσταντίνου την κεφαλιά, ο Τωροσίδης από κοντά δεν μπορεί, άλλη μια χαμένη ευκαιρία, ο Λουά Λουά της προσποίησης, ο σουτ στα σώματα μένει το 6-1. Θα πάρει την μπάλα
ο Τωροσίδης θα περάσει στον Λουαλουά. Εκείνος θα μπει στη μεγάλη περιοχή, θα κάνει το σουτ. Παλά έξω. Όφι ψάχνει ένα γκολ. Στα σώματα η μπάλα και συγκεκριμένα στην πλάτη του Ραούλ Μπράβο. Από το γύρισμα του Νουαφόρ. Ο Λουαλουά συνεχίζει το σοου. Ο Τζόρτζεβιτς στο γύρισμα, ο Νούνιες δεν προλαβαίνει. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Με τον Νούνιες που πήρε, είπαμε, πριν τη θέση του Γκαλέτη. Και στο 88 θα καταφέρει να μειώσει σε 6-2. Ύστερα από την προβολή του το Ρωσίδη, μπάλα καταλήγει στα δίκτυα, άτυχος ο παίκτης του Ολυμπιακού. Τελικό σκορ στο γήπεδο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός Σόφι 6-2.